Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε και καλό μήνα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Και όλα καλά να σας έρχονται. Και επειδή σήμερα η ημέρα έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου, έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα. Την Ελένη Μπετινάκη, που ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάμε και την έχουμε προλογίσει, και μάλιστα είναι άρτια φιχθής από το ταξίδι. Καλώς όρισες, Ελένη μου. Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα. Μια ανθισμένη νηπιαγωγός είναι στο πλατό. Είναι πάλι καστικά και απίστευτα τα κοσμήματά σου και σκουλαρίκια και το κολιέ με τις παπαρούνες. Είναι το κόκκινο χρώμα, πάει λίγο με τις παπαρούνες, είναι. Πάει και με τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά πάει και με την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Και δεν πάει μόνη της η Ελένη Μπετινάκη, έρχεται εδώ και έχει μια όμορφη παρέα. Σύστησε μας τον κύριο που έχει τη μητική του, σου παρακαλώ. Ο κύριος είναι μια κούκλα αγαπημένη μου πάρα πολύ. Είναι ο Hans Christian Andersen. Αχ, αυτός είναι. Αυτό είναι μόνο 213 χρονών. Γεια σου, αν Hans. Ζούσε σήμερα. Έχει τα γενέθλιά του και επειδή τη συγκεκριμένη κούκλα την αγαπάω πάρα πολύ και έχει την νημητική της, την έφερα μαζί. Έχει συναισθηματική αξία για σένα? Ναι. Ποιος έχει? Όλες οι κούκλες σου, συγγνώμη Στέλιο μου, όλες οι κούκλες σου φαντάζομαι πως έχουν. Είναι σαν παιδιά σου, έτσι όλες το αισθανόμαστε. Όλες είναι σαν παιδιά μου και κάθε μία έχει παίξει ένα ρόλο. Άρα είναι όλες, είναι παιδιά μου. Η Ελένη Μπετινάκη, αν δεν το ξέρετε, εκτός από νηπιαγωγός, είναι και μια συναρπαστική αφηγήτρια, μια συγκλονιστική παραμυθού. Αυτά τα μικρά κούκλινα παιδιά της τα χρησιμοποιεί για να μαγεύει τα άλλα της παιδιά, είτε είναι μαθητές της, είτε είναι τα παιδιά στις εκδηλώσεις που συμμετέχει για να αφηγηθεί μια ιστορία ή να πει ένα παραμύθι. Όπως σήμερα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Έγινε η αρχή. Σήμερα ήταν λόγω της ημέρας, είπαμε ιστορίες του Hans Christian Andersen. Είπαμε και για τον Πινόκιο μερικά πράγματα, γιατί είχε γενέθλια χτες. Σωστά. Και την Πρωταπριλιά, που γιορτάζουν οι ψεύτες. Ναι. Δεν έχει ακριβώς γενέθλια. Εγώ του έχω κάνει γενέθλιά του κάθε χρόνο 1η Απριλίου, γιατί παίζει πάντα στα παραμύθια που είναι αφιερωμένα στην Παγκόσμια Μέρα του Παιδικού Βιβλίου. Και σήμερα είπαμε παραμύθια για τον Hans Christian Andersen, είπαμε λίγο για τη ζωή του, γιατί έχει μια ζωή που δεν ήταν καθόλου παραμύθι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Hans Christian Andersen ήταν ένα πολύ κακάσχημο, που λένε παιδί, ασχημόπαπο, ένα από τα βιβλία του, το οποίο γεννήθηκε στη Δανία, στην Οντέσε την πόλη, ήταν γιος μιας πλήστρας και ενός μάστορα, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή. Δηλαδή αυτός ηλικία 11 χρόνων, έμεινε ορφανός. Από τα 7 του χρόνια όμως, του άρεσαν πολύ οι κούκλες και έφτιαξε το δικό του θέατρο με μαριονέτες. Έπαιζε όπως όλα τα παιδιά, ξυπόλυτο, κακοντυμένο, όπως τα παιδιά της εποχής. Μεγαλώνοντας και φτάνοντας στα 11 του χρόνια, αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο γιατί πεθαίνει ο πατέρας του. Πρέπει να ζει στην οικογένεια. Όμως έχει τόσο πάθος, όχι τόσο για τα γράμματα, όσο για αυτό που παίζει, για το θέατρο και για την ποιήση. Γράφει ποιήματα, πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα καταφέρνει, παρά αυτές τις συνθήκες, πολλοί επιφανείς άνδρες της εποχής να θέλουν να του δώσουν χρήματα να συνεχίσει το σχολείο. Ανάμεσά τους ο Φρεντερίκος, ο βασιλιάς της Δανίας. Έτσι λοιπόν καταφέρνει και μπαίνει κάτι σαν πανεπιστήμιο, ας το πούμε, απευθείας κάπως έτσι, δεν το τελειώνει ποτέ, αλλά στα 23 του χρόνια έχει κάποιες γνώσεις. Και ήδη όμως έχει αρχίσει να γίνεται γνωστός παντού με τις ιστορίες που λέει. Τις αφηγείται κιόλα, κάποιες από αυτές. Έχει γράψει 175 παραμύθια. Από αυτά εμείς γνωρίζουμε και είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά περίπου 20-22 κάπου τόσο. Δυστυχώς δεν κυκλοφορούν πολλά. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε στο YouTube διάφορα, αλλά σαν συλλογές ίσως βρούμε μερικά και κάποια που είναι για πολύ πολύ μικρά παιδιά. Προς τιμήν του λοιπόν και η Παγκόσμια σημερινή ημέρα. Ακριβώς. Προς τιμήν του, για χάρη των γενεθλίων του, να ξέρουμε ότι ο Hans Christian Andersen ταξίδεψε πολύ, ήρθε στην Ελλάδα. Στις 2 Απριλίου του 1841 γιορτάζει τα γενέθλιά του πάνω στην Ακρόπολη. Έχει μείνει περίπου ένα μήνα στην Αθήνα. Περιγράφει ο ίδιος τις εντυπώσεις του σε ένα βιβλίο το οποίο πάλι δυστυχώς δεν κυκλοφορεί, είναι μόνο σε βιβλιοθήκες. Και λέει τι ακριβώς συνάντησε. Μιλάει για τα κάρα, μιλάει για τις άμαξες, μιλάει για τους δρόμους που ήταν χωμάτινοι, για το πόσο πλήρωνε στο ξενοδοχείο που έμεινε. Όλη του την περιπέτεια. Και επιστρέφει, κάθεται αρκετό καιρό, επιστρέφει στην πατρίδα του και εκεί γράφει τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις. Γράφει πάρα πολλά βιβλία, σε ηλικία περίπου 60 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Του δίνουν το κλειδί της πόλης της Οντέσε στη Δανία, διότι πια είναι πασίγνωστος, τα παιδιά μαγεύονται να τον ακούν και να διαβάζουν ιστορίες του.
Και δυστυχώς έχει ένα παράξενο τέλος. Στα 1867, νομίζω 68, κάπου εκεί, πέφτει από το κρεβάτι του την ώρα που κοιμάται. Χτυπάει παντού και δεν ανανάρρωσε ποτέ. Μετά από 3 χρόνια πεθαίνει. 4 Αυγούστου του 1870, 75, σε ηλικία 70 χρονών περίπου. Και από τότε έχει φύγει από τη ζωή, αλλά πάντα υπάρχει. Γιατί οι ιστορίες του γέμισαν τον κόσμο. Ποιο είναι το παράξενο, γιατί είναι, ας πούμε, αυτός ο παραμυθάς και δεν είναι κάποιος άλλος, αυτό που λένε ο καλύτερος παραμυθάς στον κόσμο. Γιατί μέσα από τη φτώχεια, μέσα από τις συνθήκες της εποχής, μέσα από όλο αυτό το πράγμα που, φανταστείτε, 1800, είναι χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και σε όλη την Ευρώπη, αυτός κατάφερε να βλέπει το όνειρο μέσα από όλες τις ιστορίες. Και ενώ μιλάει για το θάνατο, ενώ μιλάει για τη φτώχεια, πάντα υπάρχει κάτι. Ελπιδοφόρο. Είναι ελπιδοφόρο. Είναι γλυκόπικρα τα παραμύθια. Ακριβώς. Του και ήταν ίσως ένας τρόπος αυτό το φτωχό ορφανό παιδί να δραπετεύει από τις αθλειότητες της καθημερινότητας και να ζει στην κόψη του ονείρου. Ακριβώς. Ποιος σου φτιάξε αυτή την κούκλα? Αυτές οι κούκλες, όλες μου τις κούκλες, τις φτιάχνει η Εύη Αλμπαντάκη, είναι συνεργάτης μου. Είμαστε μαζί 4-5 χρόνια. Μου κάνει όλες μου τις κούκλες. Έχει πολύ ταλέντο. Έχει πολύ ταλέντο, έχει μαγικά χέρια και αυτή ήταν από τις πρώτες. Δηλαδή, είναι, για να μην πω η πρώτη, είναι από τις πρώτες κούκλες που έχει φτιάξει. Θέλουμε πολύ να την γνωρίσουμε. Ναι. Ελπίζω να μας πει το ναι. Αν μας πει το ναι, θα της το πούμε. Θα της το πούμε σιγά-σιγά. Μπορεί και να μας ακούει. Λοιπόν, προς τιμήν αυτού του παραμυθά βλέπω μια αγαπημένη ιστορία, ένα παραμύθι μπροστά. Είναι ένα παραμύθι, είναι η Αγριόκυκνη. Είναι ένα εκπληκτικό παραμύθι, γνωστή ιστορία. Όλα τα παιδιά την ξέρουν, γιατί υπάρχει στο YouTube, οπότε τους συμβάζουν και την ακούν από πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Το συγκεκριμένο έχει μια εκπληκτική εικονογράφηση. Το ξέρετε ότι διαλέγω πάντα βιβλία που μου αρέσει πολύ η εικονογράφηση και φέρνω. Το οποίο η ιστορία την ξέρουμε, είναι λίγο γνωστή. Είναι κακιά μητριά πάλι. Υπάρχει βασίλισσα, η οποία δεν θέλει τα παιδιά του βασιλιά, που είναι 11 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα μεταμορφώνει λοιπόν σε... Ήθελε βασικά να τα διώξει από τη ζωή. Τα μεταμορφώνει, ήθελε σε καρακάξες, αλλά αυτοί γίνανε με το μαγικό φίλτρο που δεν πέτυχε, αγριόκυκνοι. Φοράνε το στέμμα σε όλη την εικονογράφηση, φαίνεται. Φεύγουν μακριά και η Ελίζα, το μικρό κοριτσάκι, μένει μόνη. Θέλει και αυτή να τη βγάλει από τη μέση η βασίλισσα. Παίρνει τους βατράχους και λένε ότι τους μαγεύει, ο ένας να πάει στο κεφάλι της, ο άλλος να πάει στην καρδιά της και ο άλλος να μπει στο πρόσωπο, να την ασχημεί, να της χαλάσει την καρδιά, να της χαλάσει το μυαλό κτλ. Είναι τόσο καλή όμως που τα βατράχια δεν μπορούν να της κάνουν κανένα κακό. Και έτσι δεν τα καταφέρνει. Τη βάφει λοιπόν γρήγορα με καρύδια στο πρόσωπο, την κάνει, τη μουτζουρώνει, την κάνει πολύ άσχημη. Δεν τη γνωρίζει ο πατέρας της όταν τη βλέπει, του λέει ότι είναι μια φτωχιά κτλ. Και τη βγάζει έξω από το παλάτι. Φεύγει η Ελίζα, πηγαίνει να βρει στο δάσος, ίσως βρει τους αδερφούς της, δεν τους βρίσκει πουθενά. Τελικά πάντα υπάρχει το μαγικό στοιχείο, μία γριά της λέει να πάει στη λίμνη, εκεί βλέπει τους αγριόκυκνους, οι οποίοι ξαφνικά γίνονται τα αδέρφια της. Τους λένε ότι έχουν μάγια, ότι όλη μέρα είναι άνθρωποι, τη νύχτα γίνονται πουλιά. Ή το ανάποδο, εξαρτάται σε ποια φάση, εξαρτάται την ημέρα, αν θυμάμαι καλά. Και θέλει να πάει μαζί τους. Πηγαίνει μαζί τους, την παίρνουν στη σπηλιά, ταξιδεύουν πάρα πολύ. Συναντάνε ένα περίεργο κάστρο στον ουρανό, που είναι σαν σύννεφο, που είναι το κάστρο της Φάτα Μοργκάνα, που την έχουμε ακούσει τόσες φορές, την μάγισσα. Νόμιζε πως εκεί θα πάνε, αλλά δεν πήγαν σε μια σπηλιά. Και εκεί της λένε ότι βλέπει στον ύπνο της το βράδυ, ότι πηγαίνει στο κάστρο και της λέει μια νεράιδα που είναι εκεί, ότι τα αδέρφια σου, για να ξαναγίνουν άνθρωποι, πρέπει να τους φτιάξεις πουκάμισα από τσουκνίδες που θα βρεις ή γύρω από τη σπηλιά ή γύρω από τους τάφους. Μόνο εκεί θα τις πατήσεις, θα τις κάνεις κλωστές και θα φτιάξεις 11 πουκαμισάκια. Αλλά δεν πρέπει να μιλάς, της λέει, καθόλου. Δεν πρέπει να πεις ούτε μία λέξη. Ό,τι και να συμβεί, δεν πρέπει να μιλήσεις μέχρι να τελειώσεις. Αυτή λέει εντάξει. Και ξεκινάει. Ένα μαγικό παραμύθι, το τέλος του είναι, το φανταζόμαστε όλοι πως είναι, αλλά εδώ υπάρχει πάλι ένας βασιλιάς που έρχεται στη σπηλιά, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, την ερωτεύεται, τη ρωτάει, την ξαναρωτάει, αυτή δεν θέλει να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει, μόνο φτιάχνει αυτά που φτιάχνει, την παίρνει μαζί του, την παντρεύεται, αλλά αυτή δεν μιλάει, μόνο κλαίει, γιατί δεν ξέρει πώς θα τελειώσει αυτό που έχει ξεκινήσει. Και εκείνος που την αγαπάει πολύ,
Την παίρνει μαζί του μια μέρα και την πάει σε ένα καμαράκι δίπλα από το παλάτι και εκεί μέσα τι έχει. Έχει το πουκαμισάκι που είχε ξεκινήσει να φτιάχνει και έχει και τσουκνίδες. Αυτή χαίρεται πολύ, αρχίζει πολύ πολύ γρήγορα, φτιάχνει, ίσα με το ενδέκατο όταν φτάνει. Εκεί τι συμβαίνει, δεν έχει άλλες τσουκνίδες. Μην πεις παρακάτω. Ναι, μην μας το πεις παρακάτω. Άστο να το ανακαλύψει. Σε τι έκδοση θα το βρουν? Θα το βρουν σε αυτή την έκδοση, δύσκολο να το βρουν. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, είναι εκδόσεις αερόστατο. Όμως, σίγουρα θα το βρουν σε μεγάλες εκδόσεις, είτε από τον Μπατάκη, νομίζω, ή από τον Παπαδόπουλο, που το έχουν μαζί με άλλα παραμύθια. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε άλλα. Πολύ γρήγορα να δούμε τα μισά, νομίζω, από αυτά που έχετε. Πολύ ενδεικτικά θα σας δείξω κάποια. Απλά πρέπει να πούμε το εξής. Εξαιτίας της σημερινής μέρας, που γιορτάζει το βιβλίο σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μια γιορτή που έχει καθιερωθεί από την ΥΠΗ. Η ΥΠΗ τι είναι? Είναι International Board on Books για όλο τον κόσμο και φέτο, το 2018, μία χώρα μάλλον κάθε χρόνο αναλαμβάνει να πει ένα μήνυμα που διαβάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο και φτιάχνεται μία αφίσα για αυτή τη μέρα. Να αγαπάμε το βιβλίο, αυτό είναι το μήνυμα, πάρα πολλά. Φέτο είναι η Λετωνία που έχουν πει ότι θα κάνει αυτή τη δουλειά και εξαιτίας αυτής της μέρας κάθε χρόνο στην Αθήνα γίνεται η βράβευση για τα καλύτερα βιβλία από το ΥΠΗ πλέον, το ελληνικό τμήμα βιβλίου. Φέτο λοιπόν ξεχώρισαν και πήραν βραβεία αρκετά πολύ καλές εκδόσεις. Έχω φέρει πολύ 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 γρήγορα και πολύ ενδεικτικά 2-3, γιατί καταλαβαίνετε τα βραβεία είναι πάρα πολλά. Αυτό λοιπόν που ξεχωρίζω πάρα πολύ απ' όλα είναι αυτό εδώ. Κατασκευαστής παραμυθιών, επιδιορθωτής ονείρων. Νικόλας Ανδρικόπουλος και συγγραφέας και εικονογράφος. Τον θαυμάζω, δεν τον έχω γνωρίσει και αυτόν τον άνθρωπο θέλω πάρα πολύ να τον συναντήσω. Σε επιφορτίζω λοιπόν, Ελένη Μπετινάκη, με την ευθύνη την επόμενη φορά που αυτός ο άνθρωπος θα έρθει στο Ηράκλειο να με ενημερώσει. Θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω και από κοντά. Θα τον γνωρίσεις, θα δεις ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ χαμηλών τόνων, είναι καλλιτέχνης, είναι λογοτέχνης, είναι πάρα πολλά πράγματα, τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Έχει έρθει στην Κρήτη, θα ξανάρθει, σας το λέω με σιγουριά. Ωραία. Έχει γράψει λοιπόν αυτό εδώ το βιβλίο για το οποίο βραβεύτηκε, για τη βραχία φόρμα βιβλίων βραβεύτηκε την Παρασκευή στην Αθήνα, το οποίο μιλάει για όνειρα που φτιάχνει ένας παλιός μπαλωματής, ο οποίος μπαίνει μες στα όνειρα των παιδιών και τι κάνει? Παίρνει τα κακά τα όνειρα, τα φτιάχνει λοιπόν, τους βάζει και τα παιδιά δεν έχουν εφιάλτες. Αντίστοιχα, επειδή δεν ακούει καλά, διαβάζει τα χείλη των ανθρώπων και επίσης ακουμπάει την ψυχή τους και ξέρει, χωρίς να του πούνε όταν πάνε να του παραγγείλουν παπούτσια. Ξέρει τι θα φτιάξει. Τους λέει, άσε, θα σου φτιάξω εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είσαι. Είναι λοιπόν σαν μάγος στην ουσία, ο οποίος τι κάνει με τον καιρό. Επειδή τα παιδιά τον αγαπούν γιατί τους λυτρώνει από τους εφιάλτες, αυτός φτιάχνει αυτό εδώ το ποδήλατο, στο οποίο βάζει επάνω ένα σωρό μπουκαλάκια μαγικά που έχουν μέσα όλες τις μαγικές κόνες. Από αστερόσκονη, φεγγαρόσκονη, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και γυρίζει τα απογεύματα και σκορπάει αγάπη παντού. Παραμύθια, αγάπη και αλήθεια. Και τα βράδια φτιάχνει τα όνειρα. Τι ωραία ιστορία και πρωτότυπη. Και το μικρό. Ναι, είναι πρωτότυπη και καταπληκτική. Από τα αυτά που πήραν τα βραβεία θα ξεχωρίσω, θα σας πω ακόμα ένα, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι για μεγάλα παιδιά, το αγόρι που δάμασε τον άνεμο. Εφηβική λογοτεχνία, λοιπόν. Εφηβική λογοτεχνία. Μετάφραση από την αγαπημένη σου Αργυρό Πιπίνη, βλέπω. Ακριβώς, την οποία την έχω και εδώ, το βλέπεις το βιβλίο. Πάντα. Το μικρό. πήρε το βραβείο και η Αργυρό, σαν μεταφράστηρα πια πήρε το βραβείο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι αληθινή ιστορία, ας το πούμε. Μιλάει για την Αφρική. Για την πολιτεία της Μαλάουα, ναι, νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Και λέει λοιπόν πώς ένα αγόρι κατάφερε με τη φτώχεια, με την κακομοιριά, με το τίποτα, μέσα από μαγικά πράγματα στην αρχή, να φτιάξει κάτι σαν ανεμογεννήτρια για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά του για τα καλαμπόκια που είχαν. Δίνει λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα, δείχνει ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο μέγας επιστήμονας, πρέπει να έχεις πείσμα, πρέπει να έχεις θέληση, πρέπει να προχωράς τη ζωή σου, να σκέφτεσαι και να έχεις όραμα. Είναι μαγικό βιβλίο και αυτό. Και μ' αρέσει που είναι και για μεγαλύτερα παιδιά. Πάμε να δούμε και ένα-δυο ενδεικτικά πασχαλινά παραμύθια. Ένα-δυο ενδεικτικά. Είναι πάρα πολλά αυτά που κυκλοφορούν. Θα ξεχωρίσω την Όνα τη Χελώνα.
Λότι Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Σας την έχω παρουσιάσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα βιβλίο που είναι στηριγμένο πάνω στο μύθο του Λαγού και της Χελώνας, το ξέρετε. Ναι. Ναι. Εδώ λοιπόν ο λαγός. Πάλι είναι ένας ξεπασιάρης λαγός, ο οποίος λέει θα νικήσω εγώ με τα αυγά τα δικά μου, όλους σας το Πάσχα, μη φτιάξετε τίποτα, εγώ είμαι ο νικητής. Και του λένε πρόσεξε, την πάθεις σαν τον προ πάκου σου που την πάτησε από τη Χελώνα. Λέει εγώ δεν την παθαίνω. Έλεσε όμως που την έπαθε, διότι η Χελώνα πάλι σκαρφίστηκε κάτι με τα 10 της χελωνάκια, τα οποία κρύφτηκαν βαμμένα μέσα στο έδαφος και περιμέναν την ημέρα που εκείνος κορδωνότανε ότι θα πάει να σπάσει όλα τα αυγά. Και του λέγε η Χελώνα, παρακαλώ, έλα να τσουγκρίσεις πρώτος, εσύ σου κάνω την τιμή. Τσουγκρισέτα. Του την έκανε η Χελωνίτσα. Οπότε την πατάει ο λαγός για δεύτερη φορά στη ζωή του. Εκπληκτικό παραμύθι, να το ψάξετε να το βρείτε. Και διασκεδαστικό πρέπει να είναι. Διασκεδαστικό. Αυτά σας τα δείχνω απλά. Είναι ιστορίες. Ο μυστικός δείπνος. Ο μυστικός δείπνος. Η σειρά η πρώτη μου βίβλος. Η πρώτη μου βίβλος είναι με εικονογράφηση Ναταλία Καπατσούγια του Φίλιππου Μανδυλαρά η σειρά, που μιλάει για την Ανάσταση και επίσης αυτό που είναι πάλι η ιστορία του Πάσχα, που είναι, δείχνει απλά όλη την ιστορία με λόγια απλά για πολύ πολύ μικρά από παιδιά. Την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Ανάσταση. Εκδόσεις Ουρανός διαβάζω. Εκδόσεις Ουρανός, τι είναι Εκδόσεις Ουρανός, είναι παρακλάδια, το πούμε έτσι, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι μια σειρά που βγάζουν διάφορα. Παπαδόπουλος, Πατάκης, όλοι έχουν βγάλει για το Πάσχα, όλοι βγάζουν. Αυτό εδώ θα δω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για πιο μεγάλα παιδιά, πάλι το βλέπετε. Είναι ένα αυγό το οποίο φωνάζει συνέχεια ότι θέλει να βγει. Ναι. Θα αυγό φωνάζει, θα αυγό. Βιάζεται λοιπόν να βγει. Το βάφουνε, το έχει πάρει το παιδάκι, το βάφει με τις δικές του τις βογιές, όμως αυτό φωνάζει συνέχεια θα αυγό. Και τι γίνεται λοιπόν, αφού το βάφουν, το φτιάχνουν, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να βγει, γιατί όλοι του λένε παράτα μας πια. Σε γκρινιάρες. Πού θες να βγεις, πού θες να πας. Αυτός φωνάζει να βγω. Συναντάει χίλια γιο στον δρόμο, έτσι γνωρίζει ας πούμε τα τσουρεκάκια, τα σοκολατένια αυγά που έχουν διάφορα θέματα. Το ένα σπασμένο. Από τη συνήθεια τη παράδοση λοιπόν, ακριβώς. Αλλά με έναν ωραίο εξοραϊσμένο έτσι τρόπο. Έτσι. Και τι γίνεται στο τέλος, παρακαλώ. Βγαίνει. Γιατί ήθελε να βγει, γιατί μέσα είχε ένα κοτοπουλάκι. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι ξεκαρδιστική. Ο Μάκης, ο Γιώργος Λιμπέρης την έχει γράψει, η οποία έχει πάρα πολύ πλάκα. Και θα αφήσουμε αυτό. Για το τέλος. Αφήσουμε για το τέλος. Φτούσου σε σπάω ομορφιά. Ποια είναι η κυρία Φτούσου? Η κυρία Φτούσου είναι ένα αυγό το οποίο έχει πάει σε σπάω ομορφιά. Για σκεφτείτε. Ένα αυγό όταν ξεκινάει να βαφτεί. Ναι. Για το Πάσχα. Από πού και από πού περνά. Σκεφτείτε λίγο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο βιβλίο. Έχει σάουνα. Δεν το βάζουν να το βράσουν στην αρχή. Δεν το βάζουν να το γυαλίσουν. Δεν του βάζουν χρώμα. Έχει σολάριουμ. Ναι. Έχει τα πάντα. Όμως είναι πολύ ξεπασμένο αυγό, το οποίο λέει και αυτό ότι εγώ θα νικήσω, ότι εγώ εμένα θα διαλέξω, θα είμαι η πιο όμορφη, η κυρία Φτούσου, διότι κατάγεται από μεγάλο τζάκι και γενιά. Ενώ αντίστοιχα η κυρία Πουά είναι χαμηλών τόπων. Δεν λέει πολλά πράγματα. Βρίσκονται όλες μαζί στο τέλος, αφού είναι πολύ ξεκαρδιστικό, έχει πολύ πλάκα. Βρίσκονται λοιπόν στο τέλος όλες στην πιατέλα. Και φυσικά διαλέγουν από τη μία την κυρία Φτούσου κάποιος και την κυρία Πουά. Η κυρία αυτού σου λέει: τώρα είσαι το τέλος σου. Που, α, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Έλα όμως που σπάει αυτή. Και ποιος γίνεται αρχηγός για όλη τη χρονιά στο βάθρο το ψηλό? Η κυρία Πουά. Που δεν μιλούσε. Αυτές είναι οι ιστορίες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε άλλο. Τα υπόλοιπα είναι και αυτά για το Πάσχα. Και να πω αυτό. Ναι. Λοιπόν. Είχε τα γενέθλιά του, είχε τα γιόρτασε χθες. Το Πινόκιο το ξέρουμε όλοι. Και αυτός τι ωραίος Πινόκιο, τι ωραία εικονογράφηση. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος, σου είπα, είναι η εικονογράφηση που λατρεύω. Αυτός λοιπόν ο Πινόκιο έχει κάτι διαφορετικό. Την ξέραμε την ιστορία, είναι ο Τζεπέτο, είναι μια ξύλινη κούκλα, είναι μια μαριονέτα. Όμως ετούτος εδώ ο συγκεκριμένος, που μακάρι να μπορούσατε να δείτε πώς είναι εικονογραφημένο μέσα το βιβλίο. Δεν υπάρχει πια ο γρίλος, η γνωστή συνείδηση να του λέει τι θα κάνει. Πρέπει μοναχός του να σκεφτεί. Δεν υπάρχει κανένας γύρω του. Έχει πέσει στα βαθιά και του λέει: σκέψου τώρα με το δικό σου το μυαλό και μόνο. Κανένας δεν σε βοηθάει. Ούτε νεράιδες, ούτε τίποτα. Ρόλο που υπάρχει μια νεράιδα. Και του λέει: δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εσύ μοναχός σου πρέπει να ψάξεις να βρεις τι θα κάνεις για όλα αυτά που σου συμβαίνουν. Είναι καλό, είναι κακό, αξίζει, θα προχωρήσεις, θα στεναχωρήσεις τον πατέρα σου. Εκδόσεις με τέχμιο. Είναι εκδόσεις με τέχμιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, το κατάλαβα. Ναι, δεν σας λέω λοιπόν τι. Δεν σε χορταίνουμε, Ελένη Μπετινάκη, δεν σε χορταίνουμε. Εσένα, παιδί μου, είναι να έχουμε άπλετο χρόνο και να σε ακούμε και να σε απολαμβάνουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσουν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Επίσης. Να είστε καλά.
Λοιπόν, να είστε καλά όμως και όλοι εσείς που και σήμερα ξεκινήσαμε την μεγάλη εβδομάδα με τον πιο όμορφο τρόπο, με τη δική σας συντροφιά. Όσον αφορά το διαγωνισμό με τα παιχνίδια μουστάκας που σας τάξαμε σήμερα με το σκούτερ, μια μικρή αλλαγή θα γίνει, θα δώσουμε το δωράκι αύριο, γιατί εμείς σας μιλούσαμε για την ανάρτηση και η ανάρτηση δεν είχε γίνει, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Μεγάλη Τρίτη ακριβώς στις 3, να προσέχετε και να χαμογελάτε και τα παραμύθια χρειάζονται καμιά φορά στη ζωή μας. Λοιπόν, από εμάς τα φιλιά και την αγάπη μας. Σκυτάλη στην ενημέρωση λοιπόν, καλή μεγάλη εβδομάδα, ραντεβού αύριο στις 3, τα σέβη μας.